Ναι. Θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η άποψή σου για κάποιους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με το θέατρο ή με την τηλεόραση και γενικότερα να γίνουν ηθοποιοί, ναι, να ασχοληθούν με την υποκριτική χωρίς να κάνουν τις ανάλογες σπουδές. Η Κατερίνα Ζαρίφη, ναι, είναι μια τέτοια περίπτωση. Ακριβώς. Ανθρώπου που έχει ασχοληθεί με την υποκριτική, ναι, χωρίς να έχει κάνει τις ανάλογες σπουδές. Ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό το θα θέμα? Θα σου πω, η Κατερίνα τώρα. Η Κατερίνα, εγώ βάζω το χέρι μου, είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Δεν υπογράφω. Δεν το αμφισβητώ. Όχι, το λέω δηλαδή σας πήρες τώρα. Η Κατερίνα φαίνεται ότι αγαπάει το θέατρο. Έτσι. Δεν της έλειπε η δημοσιότητα, την είχε. Ήτανε σε εκπομπές, ήταν στο ραδιόφωνο, ήταν γενικά παντού. Γενικά από τα media. Έτσι, ναι, ακριβώς. Ήτανε. Αγαπάει το θέατρο η Κατερίνα. Της αρέσει, μελετάει, θέλει να το κάνει. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος που έχει την πορεία αυτή όπως το έκανε η Κατερίνα, λες ok. Ένας άνθρωπος όμως που έχει παίξει σε αυτά τα παιχνίδια που πάνε στα διαβίωσης, επιβίωσης, πώς τα λένε, και στα reality, όλα αυτά, και πάνε στη ζούγκλα και πάνε και με τον Ταρζάν και έρχονται ξαφνικά να γίνουν ηθοποιοί, διαφωνώ. Διαφωνώ κάθετα. Δηλαδή πώς ξαφνικά δηλαδή, θες να γίνεις ηθοποιός? Ναι. Γιατί θες να γίνεις ηθοποιός? Ενώ η Κατερίνα σου είναι μια περίπτωση που έχει διαβάσει έργα, πηγαίνει, βλέπει θέατρο συνέχεια. Ενώ κάποια παιδιά είναι εντελώς ουρανοκατέβατη. Είναι πέσανε από το αλεξίπτωτο και σου λέει ξαφνικά, α, θα παίξει σε μια σειρά ή θα παίξει στο θέατρο. Mm-hmm. Εντάξει. Θες να παίξεις, παίξε και εσύ. Ωραία, εντάξει. Ναι. Αλλά δεν θα αντέξεις. Δεν αξίζουν όμως και μια ευκαιρία να δοκιμαστούν? Ναι, είπα, πάρτι, αλλά δεν θα το καταφέρει, είμαι βέβαιος. Δεν θα το καταφέρει, είναι δύσκολο. Όχι. Άρα οπότε, γιατί αν δεν το αγαπείς πραγματικά, το θέατρο δεν είναι. Είναι δύσκολο πράγμα. Έχει πίκρες, δεν είναι κάτι εύκολο. Ναι. Θέλει και μια γνώση όμως πάνω σε εννοείται αυτό. Εννοείται. Γι' αυτό σου λέω ότι η Κατερίνα το μελετάει. Το μελετήσει. Είναι σαν να έχει πάει 5 σχολές η Κατερίνα. Ναι. Οπότε δεν σε αρέσει γενικότερα όλη αυτή η εικόνα? Η ουρανοκατέβατη. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Αν ένας άνθρωπος όμως, παραδείγματος χάρη, έρθει και σου πει ότι εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός, ναι, θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική, και δεν το λέω μόνο προσωπικά σας, ένα γενικότερο, ναι, τώρα αναφέρομαι. Έτσι, ένα νέο παιδί μιλάω. Ένα νέο παιδί μιλάω, ναι. Ένα νέο παιδί που θέλει, ναι, να ασχοληθεί με την υποκριτική, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να πάει να σπουδάσει. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση? Υπάρχει. Κάποιος άνθρωπος που να μην έχει το χρήμα να πάει να κάνει, ναι, σπουδές, έτσι. Αυτός εκεί φαίνεται, τι γίνεται? Αν, σου ξαναλέω, πρέπει να το αγαπάει. Πρέπει να το θέλει, να το κάνει πραγματικά. Και το λέω για μένα, όχι επειδή το έκανα εγώ, και άλλα παιδιά τότε στην ηλικία μου είχαν έρθει από διάφορα χωριά και από την περιφέρεια, από την Ελλάδα, έτσι, από την επαρχία. Το θέλαν πραγματικά να το κάνουν. Δεν, ναι, δεν θέλαν να γίνουν εξώφυλλο, ήθελαν να παίξουν στην τηλεόραση, α, για να τους βλέπει ο κόσμος. Θέατρο κάνεις γιατί θες να παίξεις ρόλους. Ναι. Όχι γιατί θες να περπατάς στον δρόμο και να σου λέει, α, μπράβο. Ναι. Αυτό θα έρθει μετά. Συμφωνώ, αλλά θα ήθελα να σου θυμίσω και σε αυτό το σημείο ότι πολλοί ηθοποιοί που δεν έχουν καμία σχέση με την τηλεόραση βρίσκονται σε ρόλο παρουσιαστών, έτσι, που δεν έχουν σπουδάσει, δεν έχουν εμπειρία και γνώση, αλλά πολλοί ηθοποιοί όμως... Α, εννοείς κάνουν τη δουλειά τη δικιά σου. Βεβαίως. Α, ναι. Όπως, παραδείγματος χάρη, μου λες ότι δεν θέλω να έρθει κάποιος ουρανοκατέβατος που να μην έχει καμία σχέση με αυτό το αντικείμενο, σου απαντώ και σου λέω ότι... Και πολλοί ηθοποιοί. Δεν θέλεις και εσύ να έρθουν ουρανοκατέβατοι σε σένα, εννοείς? Όχι. Ναι, αυτό. Τι? Λέω ότι και υπάρχουν και ηθοποιοί αυτή που κάνουν άλλα πράγματα. Που κάνουν και άλλες δουλειές που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Έτσι, που γίνονται παρουσιαστές. Θεωρούν όλοι ότι το να στηθείς απέναντι σε μία κάμερα είναι εύκολο. Όχι, δεν είναι. Έτσι. Μα δεν μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό. Εντάξει, μπορεί να τύχει κάποια στιγμή κάποιο ηθοποιό. Εντάξει, να πάρει ένα παιχνίδι. Μια εξαίρεση να έτσι, τώρα αυτό, που να είναι το ταλέντο. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι πολλοί ηθοποιοί έχουν κατακλείσει την ελληνική τηλεόραση σε ρόλο παρουσιαστή. Αυτό θέλω να πω και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Έτσι. Ναι, όπως δεν το έχω λέμε... αυτό που λες τώρα. Ναι, το παίρνω με αφορμή αυτό που μου λες ότι δεν σου αρέσουν οι ουρανοκατέβατοι. Ναι, εγώ το είπα από τη δική μου πλευρά τώρα, ναι, έχεις δίκιο. Απλά εγώ σου λέω τώρα τι συμβαίνει και στον χώρο της τηλεόρασης από την πλευρά των ηθοποιών. Ναι. Έτσι που τους εκτιμώ όλους. Ούτε αυτό είναι ωραίο. Γιατί, είναι. Κοίταξε, άλλο είναι το να παρουσιάσεις μια εκπομπή, το να έχεις γνώσεις, έτσι. Είναι αλλιώς η δημοσιογραφία, αλλιώς η παρουσίαση των πραγμάτων και αλλιώς. Γιατί υπάρχουν ηθοποιοί που δεν έχουν καθόλου αυτή την ικανότητα. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να τους βλέπεις να είναι κλειστοί, να είναι. Και πάνε στο θέατρο και υπάρχει μια απογείωση. Ναι. Μαζεύονται πάλι μετά. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Mm-hmm. Τώρα, γιατί πάνε κάποιοι και το κάνουν, ίσως κάτι να διέκριναν σε κάποιους, κάτι. Ναι, σίγουρα. Ναι. Κάποιος τους επέλεξε, κάτι, ναι, είδε και κάτι. Αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι δεν μπορούμε όλοι να τα κάνουμε όλα. Ακόμα και στο θέατρο. Πολλοί παίζουν πολύ ωραία την κωμωδία, αλλιώς το δράμα, αλλιώς το musical.